Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μονιμών Κατοίκων Παλιάς Πόλης, ο κ. Ολύμπιος, είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ θερμά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συζήτηση με το ζήτημα του κτηματολογίου, το οποίο αφορά βέβαια όλο τον νομό. Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας. Προτίθεται να συναντήσει και τον Περιφερειάρχη. Είναι αδύρυτη ανάγκη παράτασης, διότι είμαστε στο 20% με τις ενστάσεις που θα γίνουν, θα πάμε στο 15%. Ο κύριος Κυρανάκης δεν ακούει κανέναν από όλους όσοι εύλογα υποστηρίζουν ότι δεν προλαβαίνουμε και δεν αποκλείται να ζητήσουν οι φορείς όλοι μαζί μια συνάντηση και με τον κύριο Μητσοτάκη. Και καλά θα κάνουν να ζητήσουν και να κάνουν αυτή τη συνάντηση, διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, κυρία Λέλα. Ένας ο οποίος δεν ζει στην Κέρκυρα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με το μικρό κλήρο που υπάρχει σε όλο το νησί και τα περισσότερα χτήματα είναι χωρίς τίτλους, έτσι. Πρέπει να φτιαχτούν τίτλοι, πηγαίνανε από γονέα σε παιδί, προφορικά πολλές φορές, υπάρχουν προβλήματα. Και καραδοκούν, αυτό πρέπει να το τονίσουν και στον κύριο Κυρανάκη και εις τον Πρωθυπουργό, καραδοκούν οι επιτίδιοι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και πολλές περιουσίες θα χαθούν, όχι μόνο των ιδιωτών, αλλά και των δήμων. Έτσι. Ή του δημοσίου, τις οποίες τις παραμονεύουν οι επιτίδιοι για να, και πολλές τις έχουν ήδη έχουν καπαρώσει με τον νόμο Σουφλιά. Mm-hmm. Γι' αυτό προειδοποιήσαμε και πήγαμε και στο... Τα γνωρίζει ο Δήμος από παλιά, από την εποχή της κυρίας Ιδρέου, αλλά και τώρα ο νυν Δήμαρχος γνωρίζει τα προβλήματα. Αρκετή περιουσία του Δήμου, δημοτικοί δρόμοι, καντούνια κλπ. Αυτά έχουν διεκδικηθεί με λάθος τρόπο από κάποιους, τέλος πάντων, να τους πούμε αγνώστους, mm-hmm. οι οποίοι χρησιμοποιώντας το νόμο Σουφλιά έκαναν αγωγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου και με την απουσία του Δήμου κερδίσανε τις υποθέσεις. Και είναι κάτι εξόφθαλμες περιπτώσεις, τις οποίες όμως εάν δεν κινηθεί ο Δήμος να κάνει τις σχετικές αγωγές, θα χάσει την περιουσία του. Που δεν είναι περιουσία του Δήμου, είναι περιουσία όλων μας. Των πολιτών. Και είναι άδικο πραγματικά για την Κέρκυρα, γιατί άλλες περιοχές δόθηκε άπλετος χρόνος, 5, 6, 7 χρόνια. Ναι. Και ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει κιόλας τη διαδικασία. Ναι. Εμείς μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνουμε όλα αυτά, το οποίο είναι αδύνατο. Και αυτό φαίνεται από το ποσοστό, ας πούμε, συμμετοχής, τέλος πάντων, είναι κάπου στο 20%. Έτσι είναι. Μα λέει και ο κύριος Τσίγκας και ο κύριος Κοντός ότι ακόμα και αν σήμερα όλοι όσοι δεν έχουν μπει στη διαδικασία ξεκινήσουν, δεν προλαβαίνουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Είναι κόστος χρηματικό. Και κόστος και πάρα πολλές οι πράξεις που πρέπει να γίνουν. Οι πράξεις. Δηλαδή, συμβολιογράφος πλέον δεν απαντάει σε τηλέφωνα. Δεν βρίσκεις. Τοπογράφος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός επίσης δεν απαντάνε. Είναι όλοι απασχολημένοι. Έτσι είναι. Και πρέπει να δοθεί χρόνος. Το γνωρίζουν αυτό, νομίζω το γνωρίζει και ο κύριος Κυρανάκης και πιέζει, κατά τη γνώμη μου, ότι πιέζει να γίνει, να μην αλλάξει η ημερομηνία. Στο τέλος όμως θα αναγκαστεί να την αλλάξει. Ξέρετε, επειδή πρέπει να δείξουν στο Ταμείο Ανάκαμψη ότι έχει γίνει το έργο και επειδή φανταζόμαι ότι είναι στη μέση και χρήματα, ναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά ένα ολόκληρο νησί διαμέσου των εκπροσώπων του όλων των φορέων των αρμόδιων και της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των βουλευτών κραυγάζει. Ναι. Για την αναγκαιότητα παράτασης. Έχουμε δύο θέματα. Δεν είναι μόνο το κτηματολόγιο το οποίο είναι για την υπόλοιπη Κέρκυρα. Σωστά. Το νέο κτηματολόγιο που θα πρέπει να γίνει κτηματογράφηση κτλ. Μιλάμε και για το παλαιό. Σωστά. Που είναι για την παλιά πόλη, για τα κανάλια, νομίζω Κορακιάνα κλπ. Mm-hmm, mm-hmm. Το οποίο έχει κλείσει ήδη από το 2007, αν θυμάμαι καλά.
Και υπήρξε μία, εφόσον ιδρύθηκε το κτηματολογικό γραφείο και καταργήθηκε το υποθηκό φυλάκιο, το τότε, έχεις ένα χρόνο 10 χρόνια για να, για να εναντιωθείς σε κάποια, σε κάποια λάθη τα οποία έχουν γίνει στο κτηματολογείο. Το 10 χρόνια, δηλαδή 2017, έχουμε φτάσει τώρα στο 2024 με συνεχείς ανανεώσεις, διότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Σε όλα τα επίπεδα και σε, όλα, σε όλες τις περιοχές αυτές τις οποίες έχω αναφέρει. Και πρέπει να λυθούν. Χωρίς την, διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα ένα σωστό κτηματολόγιο, δεν θα διασφαλιστούν οι περιουσίες των πολιτών. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ούτε καν γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν δήλωση. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα παραδείγματα. Ο απλός πολίτης, τέλος πάντων, και τους που γνωρίζουν μέσα στην Παλιά Πόλη, δεν έχει κάνει κανείς τίποτα. Ξέρετε, και για τους ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, όλα αυτά τα οποία τώρα ζητά το κράτος, που πρέπει να γίνουν, εγώ δεν είμαι αντίθετη, είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Σου λέει ο άλλος, μα είναι το σπίτι μου, μα είναι το κτήμα μου, μα είναι η περιουσία μου. Δεν μπορεί μου να το καταλάβει. Ναι. Όμως, επειδή εγώ προέρχομαι από την Κύπρο, όπου εκεί υπάρχει κτηματολόγιο από τον καιρό των Εγγλέζων. Μα είναι δυνατό. Μα έτσι, να τα λέμε. Είναι πολύ χρήσιμο το κτηματολόγιο. Είναι. Οι αγοραπολισίες γίνονται πολύ σε δευτερόλεπτα. Έτσι. Υπάρχει το τίτλος ιδιοκτησίας που σου δίνει το κτηματολόγιο, το μεταβιβάζεις σε 10 λεπτά στον άλλο, πληρώνοντας το αντίτιμο. Τώρα δεν θα μπορεί να γίνει ούτε αγοραπολισία για τις περιπτώσεις του 80% που δεν έχουν μπει στη διαδικασία κτηματογράφησης. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Διότι ο άλλος, ο οποίος είναι ο μελλοντικός αγοραστής, περιμένει να, κατά κάποιον τρόπο, να κατοχυρωθεί με κάποιο τίτλο. Που μπορεί να μην είναι ο τελικός, αλλά τέλος πάντων. Να διασφαλίζει ότι αυτό το οποίο αγοράζει είναι όντως. Είναι όντως δικό του άλλου. Έτσι. Και δεν θα έρθει μετά ένας τρίτος να διεκδικήσει και να. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί κάθε βοήθεια. Διότι επικεφαλής της προσπάθειας αυτής είναι πάντοτε είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Πρέπει να δοθεί κάθε βοήθεια και συμπαράσταση στο Γιάννη τον Κοντό, που είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, στην προσπάθεια του αυτή, και όλοι οι άλλοι φορείς, δηλαδή Δήμος, Περιφέρεια, Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτών, το ΤΕΕ, το Σύλλογος Αρχιτεκτών Πολιτικών Μηχανικών. Εδώ και μήνες ο κύριος Κοντός έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, έχει στείλει επιστολές και μάλιστα μία επιστολή απαντήθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και με βολές κατά του κύριου Κοντού. Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Έχει συναντηθεί με το ΤΕΕ, κάνετε συναντήσεις με την αυτοδιοίκηση, ενεργοποιεί τους φορείς, γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας με τεκμηριωμένα για ποιο λόγο θα πρέπει να δοθεί παράταση. Φωνή βόντος εν διερήμο. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι, και πρέπει να έχει και πιο ενεργό ρόλο, πιστεύω, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Εγώ δεν πρώτη φορά άκουσα ότι έχει κάνει κάποιες ενέργειες σήμερα από τον πρόεδρό του. Ναι. Που έτυχε να το συναντήσω εκεί στην Ομαρχία. Και του είπα ευθαρσώς ότι γιατί δεν βγαίνεις να διεκδικήσεις αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι σαν πολίτες. Έτσι είναι. Και ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι στα μεγάλα ζητήματα του τόπου, τώρα μιλάμε για το κτηματολόγιο, είναι η υγεία, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν. Οι όποιες οχλήσεις μέσω επιστολών, ψηφισμάτων ή αποφάσεων, δυστυχώς πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Εκεί θέλει φυσική παρουσία, και όχι ενός, όλων των εκπροσώπων. Όλων. Ισχυρή διεκδίκηση. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί. Οφείλει να ανταποκριθεί. Τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Θα συζητηθεί την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διποντιονύσεων. Μιλάμε για τα ανταποδοτικά τέλη. Ναι. Εσείς ως μόνιμη κάτοικη λέτε ότι όχι απλά δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση, αλλά μείωση. Μείωση των δημοτικών τελών, και το έχουμε εξηγήσει αυτό, γιατί οι παροχές που δίνονται στους πολίτες είναι ελάχιστες. Και αναφέρομαι, οι κάδοι είναι σε πολύ μακρινά σημεία. Αναγκάζονται τη μεταφορά, την αποκομιδή από το σπίτι στους κάδους που είναι σε μακρινές αποστάσεις να την κάνουν οι ίδιοι κάτοικοι. Η καθαριότητα μέσα στην Παλιά Πόλη ανέκαθε, δεν είναι τώρα, και από πιο παλιά.
Έτσι. Όμως, δεν μιλάμε ότι είναι με την τωρινή. Προφανώς. Και παλιά. Δεν είναι η πρέπουσα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει οδοκαθαριστή στην περιοχή μου χρόνια. Χρόνια. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο φωτισμός. Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής. Ο δημοτικός φωτισμός δηλαδή. Προφανώς. Έτσι. Δεν είναι επαρκής στην παλιά πόλη. Και φέρνω παραδείγματα. Είναι η Εβραϊκή, είναι η Σπηλιά, είναι τα η Καμπιέλο, Πόρτα Ρεμούντα. Mm-hmm. Σε ορισμένα σημεία η Πόρτα Ρεμούντα. Και κυρία οι Άγιοι Πατέρες. Ναι. Σωστά. Επομένως, εφόσον δεν μας παρέχονται αυτά που πρέπει να μας παρέχονται από μια δημοτική αρχή και να απαιτεί τα δημοτικά τέλη, εγώ κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνω δημοτικά τέλη. Έχω δικό μου φωτισμό για το δρόμο που είναι μπρος από το σπίτι μου, τον οποίο πληρώνω εδώ και 20-30 χρόνια από τότε που, το, ναι. που εμπήκα μέσα. Ο δοκαθαριστής δεν περνάει. Οι δρόμοι εκεί γύρω είναι όλοι με χόρτα. Εγώ αναλαμβάνω, πληρώνω για τον καθαρισμό όλα αυτά. Και όχι μόνο των χόρτων, αλλά και των σκουπιδιών που δημιουργούν οι τουρίστες οι οποίοι περνάνε, τα παιδιά ή οποιοδήποτε. Λέει ο κύριος Δεράντζης ότι είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και ήταν αναμενόμενο, γιατί 23 χρόνια τώρα δεν έχει αγγίξει καμία δημοτική αρχή αυτό το θέμα. Ναι, δεν έχουν κάνει αυξήσεις. Ναι. Δεν έχουν κάνει αυξήσεις, αλλά υπάρχει δεν έχει γίνει καμία αύξηση, αλλά και δεν έχει γίνει καμιά παροχή προς τους κατοίκους. Δηλαδή, ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση στην αποκομιδή μου σκουπιδιών από τότε, από την εποχή του Σαρλή μέχρι σήμερα. Ναι. Επομένως, πώς θα ζητήσεις αύξηση? Καλώς και μείνανε τα τέλη εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των τελών, σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Και η κύρια όσον αφορά τους κατοίκους της πόλης. Οι κάτοικοι της πόλης, που έχω ένα παράδειγμα το οποίο το ζω, ας πούμε, εγώ ίδιος και έχω στοιχεία τέλος πάντων, πληρώνουν 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όντως. Είναι συγκεκριμένα 1,97. Σωστά. Και το καινούριο τέλος είναι 2,96. Δηλαδή πηγαίνουμε σε 1 ευρώ περίπου διαφορά. Οπομένως, ένα σπίτι αντίστοιχα, ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών, από 200 ευρώ το χρόνο θα πάμε στα 300. Είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν έχεις μεγαλύτερο σπίτι, ακόμα χειρότερα. Από την άλλη μεριά, έχουν κάνει κάποιον εξορθολογισμό οι νέες τιμές για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχουν αυξηθεί. Αλλά φανταστείτε ότι ένα σπίτι 200 τετραγωνικών, που στο μείον μένει μια οικογένεια. Ναι. Τα σκουπίδια τα οποία δημιουργούν είναι ένα σακούλι κάθε 2 μέρες. Λέμε, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος παράγει με 20, 30, 40 τετραγωνικά στεγασμένο χώρο, έχει και 200 τραπεζοκαθίσματα από έξω, στον ακάλυπτο, και στον ακάλυπτο ή στο δημόσιο χώρο. Τα λέτε είναι πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα, επομένως, η αναλογία δεν είναι 1:3 ή 1:5, είναι μεγάλη. Δεν έχουμε κάτι να την υπολογίσουμε, αλλά αυτοί θα έχουν με πελάτες, εάν ο 3 πελάτες να γεμίζουν τα τραπέζια του 3 φορές την ημέρα, στα 100 τραπέζια σημαίνει 300 σακουλάκια την ημέρα, που λέει ο λόγος, μικρά. Σε σύγκριση με πολύ λίγα απορρίμματα τα οποία παράγει μια υγεία. Λέει όμως η Δημοτική Αρχή ότι είναι και δυσβάστακτο το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων, και με κάποιο τρόπο πρέπει όλο αυτό να εξορθολογιστεί. Αυτό το εξηγούμε, ότι περίπου η διαφορά είναι κάπου 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια και κάτι. 10 εκατομμύρια. Αυτά τα 10 εκατομμύρια οφείλονται στο ότι πληρώνουμε την αποκομιδή μέχρι την Κοζάνη και τα Γιάννηνα. Εκεί, σε αυτή, δεν φταίνε οι πολίτες. Κανείς πολίτης, ούτε οι επιχειρηματίες φταίνε, ούτε οι κάτοικοι. Κανείς δεν φταίει. Φταίει η κακοδιαχείριση των τελευταίων ετών,
των τελευταίων δημοτικών αρχών, δεν μιλάω την προηγούμενη και τη σημερινή, των τελευταίων δημοτικών αρχών τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι οποίες αρχές δεν εφρόντιζαν να φτιάξουν αυτό το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό το λέμε και από τον Τρεμπεκλή και με τον Νικολούζο, ήταν, με την κυρία Ιδρέου. Στην περίπτωση της δημαρχίας του Γιάννη Τρεμπεκλή, ήταν όριμο, έρχεται ο κύριος Νικολούζος, λέει όχι, εγώ δεν θέλω μεσοσδίτ. Ναι. Είμαι αντίθετος σε αυτό, παγώνει το θέμα, εξελίσσεται στα Γιάννενα, ολοκληρώνεται, δουλεύει και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Απ' την άλλη, δεν είμαστε και σε καθόλου καλό επίπεδο στην ανακύκλωση, ώστε να ήταν μειωμένος ο όγκος της μεταφοράς. Στην ανακύκλωση είμαστε στα σπάργανα της ανακύκλωσης. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Έτσι. Καλά σημάδια έχει δείξει η προσφορά αυτή του Δήμου προς τους δημότες των κάδων κομποστοποίησης. Ναι. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον και ένα ανέλπιστο ενδιαφέρον από τους δημότες για να αποκτήσουν έναν κομποστοποιητή. Και στην Παλιά Πόλη, αν υπάρχει κήπος. Στο σπίτι το δικό μου έχω πάρει. Ο πρώτος που πήγα ήμουν εγώ. Και την πρώτη ημέρα που είχε αναγγείλει ο κύριος Νεράντζης την Τετάρτη, μία η ώρα το μεσημέρι, πήγα 1:10. Η ουρά ήταν μέχρι το 54. Από το... Που σημαίνει ότι υπάρχει η διάθεση. Με μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν εξαντληθεί κάτι. Των πολιτών. Και αναγκαστήκαμε και πήγαμε άλλη μέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι, δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και θα στηρίξει κάθε μέτρο προς τις κατεύθυνσης αυτή, δηλαδή διαλογή στην πηγή. Ο κόσμος είναι διαθέσιμος και θα προσπαθήσει να τηρήσει όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως θα μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών και δεν θα θέλουμε και τόσα έξοδα ούτε στο εργοστάσιο διαχείρισης. Έτσι. Διότι και εκείνο έχει κάποιο κόστος. Προφανώς. Στη λειτουργία του υπάλληλοι κτλ. Με άλλα λόγια, το μόνο κόστος το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών από τους κάδους μέχρι το εργοστάσιο διαχείρισης. Εκείνο είναι ένα έξοδο το οποίο βεβαίως να το πληρώνουν οι πολίτες. Ναι. Το επιπλέον από εκεί μέχρι την Κοζάνη κλπ. Αυτό δεν είναι για τους πολίτες, είναι για το κράτος, ότι και λόγω της γραφειοκρατίας έχει και, και το κράτος το πρόβλημά του. Δηλαδή έπρεπε να διασφαλίσει με κάθε τρόπο τη λειτουργία, την ίδρυση, την εγκατάσταση αυτού του εργοστασίου. Θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Ναι, θα πάμε σαν σύλλογος. Και θα ζητήσετε να τοποθετηθείτε, φαντάζομαι. Θα ζητήσουμε να τοποθετηθούμε. Φυσικά, δυστυχώς, όπως είναι το σύστημα, ναι, δεν είναι... Στη διαβούλευση αυτή που μεσολάβησε για το ζήτημα της αύξησης των ανταποδοτικών τελών, δεν έχει γίνει διαβούλευση, διότι το θέμα ήρθε ξαφνικά. Είχε αναρτηθεί στο site του Δήμου ότι θα γίνει διαβούλευση. Ναι. Αυτή έγινε και έληξε μέχρι την Παρασκευή, αλλά για λίγες μέρες. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί, νομίζω, για αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σωστά, δίκιο έχετε. Πριν την εισήγηση για την Δημοτική Επιτροπή, πριν να γίνει η εισήγηση, δεν έπρεπε να είχε γίνει η διαβούλευση κατά μας, η οποία δεν έγινε ποτέ. Και δεν μιλάμε για τους κατοίκους μόνο, με όλους. Έτσι, με όλα τα τοπικά συμβούλια κλπ. Ναι. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι κάποιες περιοχές αντιδράσεις που είναι δυσβάστακτο το κόστος. Και ειδικά όταν, επειδή έχω δει την εισήγηση, κάποια χωριά που πληρώνανε 0,40 ή 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ξαφνικά μπορεί να τους έρθει 1,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν λέμε όχι σε αύξηση ανταποδοτικών τελών, αρκεί να είναι ανταποδοτικά. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Αν ήμασταν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα, το φωτισμό, όλα όσα πρέπει διαχρονικά και όχι μόνο ο καθένας σήμερα, θα πρέπει να πληρώνει αυτό που πρέπει να πληρώσει αυτό. Όμως. Όχι ότι επειδή
αποτύχανε οι δημοτικές αρχές να δημιουργήσουν αυτό το εργοστάσιο, λέμε, ναι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο ώστε να αναγκαστούμε να έχουμε ένα έλλειμμα 10 εκατομμυρίων, αυτό δεν οφείλεται στους πολίτες. Οφείλεται στις αρχές, οφείλεται στο κράτος. Γι' αυτό πρέπει το κράτος να αναλάβει, να, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, δεν μιλάμε πάντοτε, για 2-3 χρόνια να αναλάβει το υπερβάλλον αυτό κόστος μέχρι να δημιουργηθεί το εργοστάσιο. Θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συζήτηση που θα παρακολουθήσουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις μετά και τις αντιρρήσεις που ήδη ακούγονται? Ελπίζω να έχει κάποιες, να διαφοροποιηθεί σε ορισμένα σημεία αυτής της εισήγησης, τέλος πάντων, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όχι απλά για να ικανοποιήσει το δίκαιο κοινό αίσθημα. Άρα είμαστε σε αναμονή, λοιπόν. Σε αναμονή. Αυτή τη Εμείς θα είμαστε εκεί. Mm-hmm. Θα πούμε τις θέσεις μας. Φυσικά η Δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία. Να έχουν υπόψη τους όμως ότι ήδη το θέμα αυτά τα χειρίζονται νομικοί από όλους τους φορείς. Mm-hmm. Και εμείς με τους δικούς μας νομικούς εξετάζουμε το θέμα. Εξετάζουμε πού υπάρχουν παρατυπίες που μπορούν να προσβληθούν στην αποκεντρωμένη. Οπότε, αν υπάρξουν, έτσι. Ναι. Είστε πάντα σε ετοιμότητα. Αυτό είμαστε σε ετοιμότητα, διότι δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τρόπο αντίδρασης. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να τα πούμε αυτά δημόσια, να στείλουμε τις επιστολές, να ζητήσουμε ακρόαση, να τα συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, εάν ο άλλος δεν ακούει τι του λες ή κάνει αυτό το οποίο νομίζει ότι είναι το ορθό, η μόνη αντίδραση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι πλέον η προσφυγή σε άλλα μέσα, νομικά. Mm-hmm. Θα βάλουμε άνω τελεία. Να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα από τους μόνιμους κατοικούς της παλιάς πόλης. Μένετε μαζί μας, γιατί υπάρχει θέμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα συνέχεια, ζωντανά πάντα. Εδώ στο ΣΤΑΡΤ, ο κύριος Νίκος Ολύμπιος είναι μαζί μου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε λίγο γειτονιά-γειτονιά. Ναι. Και να δούμε τα ζητήματα. Και η πρώτη γειτονιά που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί εκτός των άλλων, θυμάμαι τα πολλά ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να περπατήσει κανείς. Ναι, είναι από τη, ίσως, μαζί με την Εβραϊκή, η πιο εγκαταλελειμμένη γειτονιά στην Παλιά Πόλη. Είναι τόσο όμορφο σημείο. Και είναι πολύ όμορφο σημείο. Οι δρόμοι πρέπει επιτέλους να περάσουν οι τεχνικές υπηρεσίες και να τους ασφαλτοστρώσουν. Απαράδεκτη κατάσταση και έχουμε και άτομα ηλικιωμένα τα οποία θα τσακιστούν. Δηλαδή είναι όντως ζήτημα, δεν το λέμε για να το πούμε. Μια λακκούβα, μια κακοτεχνία. Γιατί εκεί η περιοχή είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Ναι. Έχει τον κίνδυνο πολύ εύκολα. Ήταν από τον καιρό αυτό, τα αιτήματα των κατοίκων, ναι, τα είχαν θέσει και στην προηγούμενη Δημοτική Σωστά. Αρχή. Είχαμε φτάσει στο παραπέντε, ναι, να γίνουν επιδιορθώσεις και για τον Α ή Β λόγο, τους οποίους ξέρει ο αγαπητός Νίκος ο Καλόγερος, δεν έγινε στο τέλος. Δεν έγινε αυτή η αλφατόστρωση. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι ήταν στις περιοχές που θα, ναι, βλέπαμε. Δεν προλάβανε, δεν είχαν τα συνεργεία για τον Α ή Β λόγο. Ας γίνουν τώρα όμως. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν πάρα όμως. Πάρα πολλά χρόνια που είναι έτσι. Πρέπει να γίνουν, υποφέρουν οι πολίτες. Και επίσης, από θέμα καθαριότητος επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ούτε εκεί περνάει ο οδοκαθαριστής. Ναι. Να τα εξηγούμαστε αυτά. Η παλιά πόλη έχει, η παλιά πόλη έχει πρόβλημα παντού. Εγώ δεν βλέπω στα μόνα σημεία που βλέπω οδοκαθαριστές είναι στα κεντρικά, Ευγενίου Βουλγάριος, ναι, στην Βελισσαρίου όχι, Νικηφόρου Θεοτόκη, mm-hmm, Καποδιστρίου και εκεί, στα κεντρικά κύριος, σημεία. Έλεγε ο κύριος Νεράντζης ότι ισχύει αυτό, υπάρχει θέμα με τους οδοκαθαριστές, διότι δεν επαρκεί το προσωπικό αριθμητικά. Ναι, δεν επαρκεί. Εκεί που δίνουν σε ιδιώτες κάποιες περιοχές
κάποια θέματα των απορριμμάτων, δηλαδή την αποκομιδή που την έχουν δώσει σε ιδιώτη νομίζω, ας δώσουν και σε ιδιώτες μέχρι να... Είμαι εναντίον να δοθούν σε ιδιώτες, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι αλλά μέχρι να βρούμε το, μέχρι να βρούμε το υπαλληλικό προσωπικό και να είναι μόνιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άτομα τα οποία είναι και κάποια ηλικία ή υπάρχουν αυτοί που είναι οι οδοκαθαριστές τώρα ή με κάποια άλλα προβλήματα, να, πρέπει να βοηθηθούν και δεν μπορούν να τους αναθέτουν σε, να αναθέτουν σε έναν οδοκαθαριστή μια ολόκληρη περιοχή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν προλαβαίνει. Εγώ πάντως βλέπω πάρα πολλούς κατοίκους και καταστηματάρχες να βγαίνουν και να καθαρίζουν και να καθαρίζουν, σκουπίζουν εκεί μπρος από το κατάστημά τους ή από το σπίτι τους. Αρκετοί και πολίτες και καταστηματάρχες. Αυτό είναι γεγονός. Και χωρίς αυτούς πάλι θα είχαμε χειρότερο πρόβλημα. Όμως κάπου, γι' αυτό λέω τα ανταποδοτικά τέλη. Πού είναι τα ανταποδοτικά? Γιατί πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Δεν είναι. Και επίσης στις Άγιους Πατέρες υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο το έχουν επισημάνει οι κάτοικοι και στην αστυνομική διεύθυνση, στο αστυνομικό διευθυντή, είναι με οχλαγωγία που προέρχεται από νεαρά άτομα κάποιες ώρες της ημέρας. Αυτό συνέβαινε πολύ το καλοκαίρι. Θα δούμε τώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, να αν έχει περιοριστεί. Και δημιουργούσαν μια οχλαγωγία. Για να σας αναφέρω παράδειγμα, ήταν στα σκαλιά της εκκλησίας των Αγίων Πανέρων. Εκείνη η περιοχή που είναι σαν πλατεία. Εκεί γινόταν το έλα να δεις. Δεν μιλάμε για 7-8 το απόγευμα, 9, μιλάμε για 12-1-2. Ακριβώς. Έτσι. Και ήταν νεαρά άτομα που μου μεθοκοπούσαν, έκαναν και διάφορα άλλα θέματα, κρίσεις κλπ. Καλούσαν την αστυνομία και η αστυνομία ως ένα σημείο δεν επενέβαινε δραστικά να δώσει ένα τέρμα σε αυτήν την κατάσταση και συνέχεια παραπονούνται οι κάτοικοι, μας παίρνανε τηλέφωνα και μας καλελέγανε τα παράπονα τους. Ζητούσα και τη βοήθεια, να πούμε, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μακάρι να, γίνει και καλούμε τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος έχει δείξει δείγματα καλής και σωστής διαχείρισης, να δει το πρόβλημα. Και κάποιοι στην υπηρεσία του πρέπει να καταλάβουν, αυτό το λέω προς τον κύριο Σκολαμπέλα, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να, να εργάζονται και να υπηρετούν τον πολίτη και τους νόμους. Ναι. Διότι έχουν παρουσιαστεί κρούσματα μη εκτέλεσης καθηκόντων από κάποιους μέσα από την αστυνομία. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό, δηλαδή, και όμως το λέμε. Δηλαδή καταγγέλει ένας πολίτης επίσημα ότι συμβαίνει κάτι και δεν ανταποκρίνεται. Και εξηγούμε. Εκτός από αυτές τις δηλαδή, καταγγελίες που κάνουν επώνυμα οι κάτοικοι της περιοχής Αγίων Πατέρων και δεν έρχεται κάποιος να τους αγνοούν, δηλαδή το 100 τους αγνοεί, υπάρχει και η περίπτωση των καταγγελιών που έχουν γίνει και για τη μουσική, για ηχορύπανση, για τραπεζοκαθίσματα και δεν, το 100 δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό. Όταν πηγαίνουν μετά οι κάτοικοι να ζητήσουν αντίγραφο από τα βιβλία συμβάντων, τους λένε πήγαμε, είδαμε, δεν υπήρχε παράβαση, πήγαμε. Μάλιστα. Δεν σημειώνεται κάτι. Αυτό τέλος πάντων πρέπει να λυθεί. Και παρακαλούμε και τον αστυνομικό διευθυντή να λάβει τα ανάλογα μέτρα, διότι οι κάτοικοι και ορισμένοι, δεν ελεγχούμε και όλους τους κάτοικους εμείς. Σαν σύλλογος. Εμείς εκπροσωπούμε, είμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά. Ο κάθε ένας ενεργεί και μόνος του. Δεν είναι αυτοβούλος. Πάντως, αυτό που λέτε με το ζήτημα του παραδείγματος που δώσατε στην περιοχή των Αγίων Πατέρων είναι θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν είναι μόνο η οχλαγωγία. Όχι. Δεν είναι ότι απλά φώναζαν και διασκέδαζαν και παιδιά είναι, δεν πειράζει. Εκεί και κάτι άλλο συνέβαινε που σας προβλημάτισε. Ναι, βέβαια. Και γίνεται αντιληπτό τι λέω. Ναι. Άρα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, όπως και στο Περιστήλιο. Και εκεί υπάρχει. Και εκεί είναι συνεχόμενη. Εκεί είναι πολλά χρόνια που πολλά υπάρχει. Χρόνια και η απάντηση κάποιοι από της αστυνομίας, των εκπροσώπων της αστυνομίας,
ήταν ότι πάρτε security. Μα θα επιβαρυνθεί ο πολίτης να πάρει security, δηλαδή να επιτηρεί το χώρο τον οποίο πρέπει να επιτηρεί η αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε μπορεί να αναγκάσει στο περιστήλιο την πινακοθήκη, εκεί πια είναι το μουσείο, και το μουσείο, να αναλάβει αυτό την τήρηση της τάξης. Την τήρηση της τάξης. Καλά, πάντοτε, εκεί μιλάμε και για φθορές στο μνημείο. Πέραν των υπολείπων, μιλάμε και για φθορές. Και για όλα τα υπόλοιπα αποχρήσεις διαφόρων ουσιών. Καλά, και καταστάσεων, να μην τα λέμε τώρα. Κουτάκια, μπύρες και πολλά άλλα. Και παιδιά ανήλικα, έτσι. Δεν μιλάμε ότι είναι ανήλικα μέχρι 20 ετών. Κύριε Πρόεδρε, εκεί λυπάμαι που θα το πω, μητέρα είμαι, αλλά εκεί έχουμε ευθύνη και οικογένειες. Ναι. Διότι αν δεν ελέγχουμε πού είναι το παιδί μας, τι ώρα επιστρέφει αυτό το παιδί και τι κάνει μέχρι εκείνη την ώρα, η πολλή ελευθερία, όπως και πολλή καταπίεση από την άλλη, καλό δεν κάνει. Εγώ ήμουν πάντοτε εναντίον της καταπίεσης. Σαφέστατα. Και τότε που ήμουν μικρός κι εγώ, ναι, τα σχολεία και τα λοιπά, αλλά εκείνες οι εποχές ήταν διαφορετικές. Δηλαδή δεν φτάναμε σε τέτοια σημεία. Αυτά που συμβαίνουν και στα σχολεία μέσα, αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, είναι πρωτοφανή. Όντως. Για την ελληνική κοινωνία, έτσι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς σε τέτοια πράγματα. Ξέρετε κάτι όμως, εγώ θα πω ότι έχουμε ευθύνη όλοι και τα μέσα ενημέρωσης και το τεκμηριώνω. Όταν ένα δελτίο ειδήσεων, κυρίως των κεντρικών μέσων, αλλά και των περιφερειακών, για να μην εξαιρέσω ούτε τους εαυτούς μας, από τις 20 ειδήσεις, οι 19 είναι αρνητικές. Ναι. Αυτό το οποίο περνάει και από τα social media δημιουργεί υποσυνείδητα ένα όχι καλό υπόβαθρο. Ακριβώς. Φταίμε και εμείς. Είναι πολύ παραγωγικό αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Όπως επίσης και οι καθηγητές και οι δασκάλοι. Δηλαδή και εκείνοι πρέπει να μεταδώσουν στους μαθητές, τέλος πάντων, το τι πρέπει. Δηλαδή εκτός από την οικογένεια έχουμε και το σχολείο. Ξέρετε, είναι τόση η οργή των παιδιών που και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται. Μέχρι ένα σημείο μπορούν να φτάσουν. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και αυτοί οι οικογένειες, έχουν και αυτοί τις περιουσία τους, θα τη δουν εκεί το αυτοκίνητό τους. Δηλαδή είναι πολλά τα καταστρεμμένο, ή θα απειλήσουν την οικογένειά τους. Γι' αυτό και αυτοί είναι επιφυλακτικοί. Στην εποχή μας εμείς δεν τολμούσαμε. Καλά, εντάξει, να γυρίσουμε να δούμε τον είχαμε και παιδονόμους τότε. Ξέρω, εσύ είσαι πιο μικρή. Όχι, εγώ δεν τους πρόλαβα. Δεν τους πρόλαβες. Είχαμε παιδονόμους, τον οποίο πήγαινες να μιλήσεις στον παιδονόμο. Πρέπει να στέκεις σούζα, που λέει ο λόγος. Και από το ένα άκρο φτάσαμε στο άλλο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Άκρο, το ένα άκρο και το άλλο. Φεύγουμε από τους Αγίους Πατέρες, για πάμε λίγο προς τα κάτω. Ναι. Εβραϊκή, Σπηλιά, να ανεβούμε, Λεμονιά, ναι, Αβιέλο, Πόρτα Ρεμούντα. Εκεί πάλι τα ίδια θέματα υπάρχουν, δηλαδή από θέμα καθαριότητος πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση με τον Α ή Β τρόπο από τη Δημοτική Αρχή, για να περνάνε οδοκοθαριστές, να μαζεύονται τα, να μην υπάρχουν ένας εξορθολογισμός στην τοποθέτηση των κάδων, γιατί τα άτομα κάποια ηλικία, τέλος πάντων, έχουν πρόβλημα με μεταφορά στο σπουδαιό. Είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Εγώ έχω κάνει το αυτοκίνητό μου απορριμματοφόρο κάθε λίγες ημέρες για να τα μεταφέρω τα σκουπίδια. Ότι είμαστε στο κέντρο από τα περιφερειακά σημεία. Ξέρετε κάτι σημεία, όμως, εσείς να είστε καλά, έχετε την ευαισθησία και το κάνετε. Και ναι, παίρνετε και από τους ανθρώπους που ξέρουν ότι δεν μπορούν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μένουν στον τρίτο, στον τέταρτο. Πρέπει να κατεβούν μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. Μεγάλες να κατεβούν. Και να μετά περπατήσουν. Και να πάνε στο καφέ γυαλί. Να πάνε ακριβώς και να επιστρέψουν. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Όχι. Και επίσης κάτι άλλο. Περνάει το πυραυλάκι. Ναι. Το πυραυλάκι περνάει από την Βελισσαρίου. Mm-hmm. Μπαίνει στη Σπηλιά από την Βελισσαρίου και βγαίνει στην Ευγενείου Βουλγάριος. Ναι. Το πυραυλάκι όμως και όλα τα έξοδα τα σχετιζόμενα με αυτό οφείλονται και πρέπει. Οφείλονται είστε σε επιχειρήσεις.
δεν παίρνει οικιακά σκουπίδια. Μάλιστα. Οπότε αυτό εξυπηρετεί μόνο τους επιχειρηματίες. Mm-hmm. Όλους τους επιχειρηματίες. Περνάει 2-3 φορές, δεν θυμάμαι τώρα. Το καλοκαίρι πέρναγε αρκετά συχνά, αρκετές, νομίζω, για να μπορεί φορές. Να. Επομένως, γι' αυτό λέμε να γίνει εξορθολογισμός των εξόδων. Δηλαδή, πού θα χρεώσεις τα έξοδα αυτά. Ναι. Όταν δεν με εξυπηρετεί, για μένα είτε υπάρχει το πυραυλάκι, είτε δεν υπάρχει, δεν με εξυπηρετεί. Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την εικόνα. Δεν αλλάζει για μένα τον κάτοικο, τον πολίτη. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάρω τα απορρίμματα από το σπίτι μου και να τα πάρω στο καφέ γυαλί. Αυτή είναι η λύση μόνο. Mm-hmm. Δεν έχω οδοκαθαριστή, δεν έχω δημοτικό φωτισμό. Επομένως, γιατί έρχεσαι και μου ζητάς δημοτικά τέλη? Γι' αυτό ζητούμε μείωση των δημοτικών τελών. Είχα σκοπό να κάνω ατομικά μία επιστολή και αίτημα προς το Δήμο να μην πληρώνω δημοτικά τέλη. Αφού δεν υπάρχει, κάποια ανταπόδοση. Δηλαδή πληρώνω. Και χρόνια είναι αυτό που συμβαίνει και καμία βελτίωση δεν βλέπω. Όχι μόνο δεν βλέπω βελτίωση, βλέπω χειροτέρευση. Θα μπορούσε όμως να πει η Δημοτική Αρχή ότι στόχος είναι λοιπόν με την αύξηση των τελών αυτών να μπορέσει να αλλάξει αυτή την κακή εικόνα, τα κακό σκήμενα. Έχει αλλάξει με τα πυραυλάκια. Πληρώνουμε τα πυραυλάκια, πληρώνουμε την εταιρεία η οποία έχει τα πυραυλάκια και τα δικά μας πυραυλάκια κάθονται, ναι, του Δήμου. Ναι. Εξυπηρετεί μια μερίδα πολιτών, mm-hmm, των επιχειρηματιών οι οποίοι είναι ένθεν και ένθεν των οδών αυτών, των κεντρικών, ναι, οδών, και πληρώνω εγώ, ο πολίτης, ο κάτοικος, για τα έξοδα τα οποία αφορούν αυτή την εργασία. Να ρωτήσω κάτι, σχετίζεται και με τα ανταποδοτικά. Η παλιά πόλη σήμερα με την παλιά πόλη πριν 20 χρόνια, τι σχέση έχει σε ό,τι αφορά τους μονίμους κατοίκους, την επιχειρηματική δραστηριότητα και το Airbnb? Τι θέλω να πω. Παλαιότερα ήταν ίσως εξορροπημένο. Ναι. Επιχειρήσεις, μόνιμοι κάτοικοι. Υπήρχε ίσως μια ισορροπία. Ναι. Τώρα νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι υπερτερεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και το Airbnb. Ναι. Είναι πολύ λιγότεροι οι μόνιμοι κάτοικοι. Το Airbnb εξαιρείται από, δηλαδή, έχουμε τρεις κατηγορίες. Α είναι οι κατοικίες, mm-hmm, Β είναι τα κοινοφελή ιδρύματα κλπ. Και Γ είναι οι επιχειρήσεις γενικά. Mm-hmm. Στην Α κατηγορία που είναι οι κατοικίες, ξεχωρίζουν οι κατοικίες οι οποίες είναι κατοικίες, οικίες, και οι κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για Airbnb. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός και μια διαφορετική αντιμετώπιση με αύξηση του, mm-hmm, του τέλους. Εμείς μιλάμε για την Α1 κατηγορία που είναι για κατοικίες, οι μόνιμες κατοικίες, αμυγής κατοικία. Και γι' αυτό ζητάμε. Το κοινοφελή μπορεί ιδρύματα και να μειωθούν και σε αυτούς τα τέλη και σε άλλες ευπαθείς ομάδες πολιτών. Ναι. Και πάμε στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, κύρια οι επιχειρήσεις, όπως και αυτές οι κατοικίες που είναι Airbnb, mm-hmm, το επιπλέον κόστος, η αύξηση αυτή του δημοτικού τέλους μπορεί να μετακυληθεί στην τιμή, στην αξία του τελικού προϊόντος το οποίο πολλούν ή χειρίζονται. Ναι. Δηλαδή, στον καφέ π.χ. μπορεί να, από 2,20 να το κάνει 2,30. Από 3 ευρώ να το κάνει 3,10. Μπορεί να το μετακυληθεί. Δεν το υφίσταται ο επιχειρηματίας. Ναι. Αν θελήσει και αυξήσει την τιμή, τότε θα πάρει δεν θα πληρώσει τίποτα. Ο πολίτης όμως, ο απλός, ο οποίος έχει μια σύνταξη ή ένα μισθό μόνο και δεν έχει τίποτε άλλο, ολόκληρη αύξηση, όπως και το δημοτικό τέλος, αφαιρείται από το μισθό του ή την σύνταξή του. Και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική μεταχείριση εις τους κατοίκους. Mm-hmm. Και εις τους, όχι κατοίκους, ιδιοκτήτες ακινήτων. Σωστά. Οι οποίες είναι κατοικίες. Δεν έχουν άλλο τρόπο
να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση. Οι υπόλοιποι έχουν. Τώρα, στο κομμάτι της εβραϊκής, πάρα πολλές φορές πάλι έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ειδικά τους σημερινούς μήνες, όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους που φεύγουν κομμάτια από τα γκρεμισμένα κτίρια, ναι, κτλ. Εκεί υπάρχει ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι. Δεν θα έπρεπε όμως κάποια στιγμή αυτή η εικόνα να αλλάξει? Είναι ίσως η μόνη περιοχή που είναι ορατά, ναι, τα σημάδια του πολέμου. Έχει γίνει τώρα, έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνει μια ειδική πολεοδομική μελέτη για την περιοχή που περικλεί, ας πούμε, τα βομβόπληκτα, ναι, είναι η περιοχή αναδασμού. Όχι η ολόκληρη η περιοχή, mm-hmm, αναδασμού, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αναδασμού. Και εκεί θα λυθούν, έχει ζητήσει η υπηρεσία, και αυτό προτρέπω και τους κατοίκους και πολίτες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην ομάδα αυτή μελετητών. Τους έχουν ζητήσει να κάνουν δήλωση ιδιοκτησίας. Ναι. Η δήλωση ιδιοκτησίας τι σημαίνει? Ότι θα πάρεις το συμβόλαιο που έχεις, ωραία, αγοράσει ή οτιδήποτε και τα λοιπά, το έγγραφο αυτό, μαζί με ένα χαρτί από το χτηματολόγιο. Από το χτηματολόγιο. Και με ταυτότητά σου, και εάν δεν έχεις τέτοια, τότε πρέπει να δημιουργήσεις αυτά, ναι, τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμα ξυπνήσει. Και θα γίνει η καταγραφή. Εκεί που θα υπάρξουν δίπλο εγγραφές, ναι, αμέσως είναι αναγκασμένη η μελετητική ομάδα να ελέξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάθε ενός διαμερίσματος ή οικοπαίδου ή οτιδήποτε. Ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που η παλιά πόλη έχει κάνει την διαδικασία, ναι, του κτηματολογίου, εκεί δεν υπάρχει μπορεί πρόβλημα να αντλήσει τα στοιχεία λοιπόν η μελετητική ομάδα? Όχι. Αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μετά τη β' ανάρτηση, ναι, που έγινε τότε, ναι, είναι ημιτελή. Εκεί είναι τα προβλήματα που πρέπει, που σας είπα ότι είναι δύο τα προβλήματα. Ναι. Το ένα, το παλιό κτηματολόγιο, το οποίο κλείνει και αυτό 30 Νοεμβρίου. Εκεί θα είναι και, αν δεν γίνει κάποια κίνηση, ας πούμε, από τον κύριο Κυρανάκη για να δοθεί μια παράταση και τα λοιπά, θα χαθούν περιουσίες. Ναι. Ή θα αλλάξουν χέρια. Ήδη έχουμε εντοπίσει και ο ίδιος ο Δήμος έχει εντοπίσει. Είναι αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι, ναι, υπάρχουν σημεία που σημεία ήδη... που και πρέπει να κινηθεί νομικά. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Τώρα, καλώς, κακώς, ας πούμε, δεν ενήργησε ο Δήμος, τους έχουμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια. Ναι. Βέβαια. Με κάποια παραδείγματα, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, που ήταν οφθαλμοφανή και τα βλέπαμε και τα ζούσαμε εμείς. Τους κάναμε και μελέτες, τους κάναμε και σχέδια, τους τα δείξαμε και κολλούμε στη γραφειοκρατία πάντα. Καλά, αυτή η γραφειοκρατία... Αυτή τη φορά έχει δώσει εντολές ξεκάθαρες ο κύριος Πουλημένος. Ελπίζω να τη στηρίξουν. Χαίρομαι που το ακούω. Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πάω λίγο πιο προσωπικά. Κλείνοντας, όταν αποφασίσατε να ασχοληθείτε ενεργά με το Σύλλογο, ναι, φανταζόσασταν ποτέ, πέραν των προβλημάτων που μπορεί να έχει ένα Σύλλογος με τη γειτονιά, με τα... ναι, το εύρος των ζητημάτων που θα έπρεπε... Όχι. Να μελετήσετε, να ζητήσετε γνώμες από ειδικούς, από νομικούς. Γιατί εδώ μιλάμε για μια βεντάλια πάρα πολλών θεμάτων. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και ότι το διοικητικό σας συμβούλιο, έτσι, μαζί. Ναι, ναι, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε στο δεύτερο διοικητικό συμβούλιο. Πάντοτε υπήρχαν οι απόψεις ότι κινούμαστε στενά, να μην απλώνουμε, ναι, σε άλλα θέματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Μα άπτονται όμως τις λειτουργίες της, ναι, παλιάς, ναι, διότι πόλης. Τελικά, εάν δεν ενεργήσεις ή δεν ενδιαφερθείς για κάποιο θέμα που στην αρχή νομίζεις ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς, ναι, σου, τότε θα σου έρθει μπούμεραν. Mm-hmm. Και μιλάμε για τα δημοτικά τέλη. Υπήρχε, ναι, η άποψη να μην ασχοληθούμε. Τώρα. Και λέμε, ναι, να μην, ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς μας.
Όμως τελικά επικράτησε η άποψη. Δηλαδή, θα τα δούμε 100 ευρώ παραπάνω, δεν πρέπει να πούμε ότι όχι, δεν αντέχουμε, δεν το θέλουμε. Και στο τέλος, εμείς θα τα υποστούμε όλα αυτά. Έτσι είναι. Και θα μας πούνε οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, ότι αφού κανείς δεν μίλησε. Αφού δεν μίλησατε. Ναι. Γι' αυτό πρέπει οι σύλλογοι να είναι ενεργοί. Δυστυχώς είμαστε μόνοι μας. Ο μόνος σύλλογος ο οποίος είναι ενεργός είναι ο δικός μας, ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Κέρκυρας. Και καλούμε τους πολίτες, αν μου δώσετε την ευκαιρία, παρακαλώ, να κάνω βεβαίως ένα κάλεσμα στους πολίτες, βεβαίως, κατοίκους βεβαίως της Παλιάς Πόλης, να προσέλθουν στο σημείο, στα κέντρα εγγραφής που έχουμε στην Παλιά Πόλη. Είναι μέσα, εκεί που είναι η Κουκουνάρα, στο κέντρο της Παλιάς Πόλης. Mm-hmm. Να κάνουν εγγραφή, να ενδιαφερθούν, να μεγαλώσουμε σαν δύναμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 άτομα. 500 οικογένειες, διότι επειδή υπάρχει ένα τέλος, ναι, το τέλος εγγραφής είναι 10 ευρώ για ένα χρόνο, ναι, αλλά και η συνδρομή 12 ευρώ mm-hmm για κάθε χρόνο. Είπαμε στις οικογένειες, έχει πολλούς που γράφονται και τρεις από την οικογένεια. Σε άλλες άμα περιπτώσεις να ένας. Όποιος δεν μπορεί, ναι. Όποιος δεν μπορεί, ένας, και να έρθουν, να προσέλθουν, να εγγραφούν και ζητούμε νέο αίμα. Νέο αίμα εννοώ νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να ασχοληθούν με τα προβλήματα της Παλιάς Πόλης. Εμείς στάνταμε σε ένα σημείο, κάποιοι από εμάς είναι νέοι, ναι, αλλά η πλειοψηφία είναι κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας, και ζητούμε νέα παιδιά τα οποία να ενδιαφερθούν με δύναμη και με αυτοπεποίθηση να τους βοηθήσουμε εμείς να προχωρήσουν και να αναλάβουν το σύλλογο. Δεν είμαστε εμείς παντογνώστες, αλλά φτάσαμε είμαστε σε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο οφείλουμε, κατά τη γνώμη μου, την οποία έχω εγώ σαν πρόεδρος τέλος πάντων, ότι πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να βελτιωθεί μια κατάσταση. Έτσι. Αν το επιτύχουμε, αυτό θα το δείξει. Προσπαθούμε πάντως. Αυτό πρέπει να το διαβεβαιώσουμε σε όλους. Ισχύει αυτό που λέτε, προσπαθείτε, παρεμβαίνετε και παρακολουθείτε τα γεγονότα και δεν αφήνετε κάτι στην τύχη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Λέλα, και εσάς και το κανάλι για την πάντοτε με ευγενή και καλή φιλοξενία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.